Η ελευθερία της έκφρασης και της διάδοσης της πληροφορίας πάντα συνδέθηκε στενά με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και τις πολιτισμικές αλλαγές, ξεκινώντας με την επινόηση του τυπογραφικού πλαισιβρίου το 1440 στη Γερμανία. Η ελεύθερη εκτύπωση καθιερώθηκε μόλις το 1700 και οι εκδότες εφημερίδων αγωνίστηκαν για ένα ακόμα αιώνα για να γίνει αποδεκτό το δικαίωμα της κριτικής. Η δεύτερη επανάσταση της επικοινωνίας ξεκίνησε στα μέσα του 19ου αιώνα με την επινόηση του τηλέγραφου και του ηλεκτρισμού. Οι πληροφορίες κυκλοφορούσαν ταχύτερα και σε μερικά χρόνια εμφανίστηκε το πρώτο πρακτορείο τύπου. Τον 20ο αιώνα είχαμε την εξάπλωση του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης και την εμφάνιση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στα τέλη του 20ου αιώνα περνάμε από την πολιτισμική ηγεμονία της τηλεόρασης στην πολιτισμική κυριαρχία του κυβερνοχώρου. Η περιήγηση στο διαδίκτυο είναι η πιο προσιτή δραστηριότητα. Πολλοί άνθρωποι σήμερα μέσω των τάβλων και της σύγχρονης γενιάς κινητών είναι συνεχώς σε διαδικτυακή σύνδεση. Το διαδίκτυο γίνεται ο σύγχρονος καθρέφτης της κοινωνίας. Είναι φιλίαρο, εκρηκτικό, υπερβολικό, ανελέητο, ανώνυμο, παραπλανητικό, πληθωρικό, καταιγιστικό, άπλιστο, αναξιόπιστο, διαδίδοντας ανακριβείς ειδήσεις. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η διαδικτυακή επικοινωνία και η πληροφόρηση προκαλεί την άμεση συμμετοχή των πολιτών. Διευρύνει και πολλαπλασιάζει συνεχώς τις δυνατότητες επιλογής τοπικών πληροφόρησης. Είναι χώρος αυτόνομων και ανεξάρτητων πρωτοβουλειών των πολιτών. Είναι αντιεραρχικό, αυτόνομο, καινοτόμο, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να γίνει ένας ρεπόρτερ ερευνητής, ένας δημοσιογράφος του διαδικτύου. Θα αντέξει ο έντυπος τύπος στη σύγχρονη επικοινωνιακή τεχνολογία του διαδικτύου? Ο έντυπος τύπος και ο διαδικτυακός μπορούν να συνυπάρξουν? Αυτά τα ερωτήματα είναι ουσιαστικά ερωτήματα που αφορούν στην ελευθερία της σκέψης, του λόγου, της διάδοσης της πληροφορίας, έχουν άμεση σχέση με τη δημοκρατική έκφραση της κοινωνίας που ζούμε. Γιατί η κυκλοφορία της γνώσης και της πληροφορίας ως κοινωνικά αγαθά συνδέονται με την πνευματική μας χειραφέτηση και τον εκδημοκρατισμό της δημόσιας ζωής. Είναι ξεκάθαρο ότι με την εισβολή της διαδικτυακής ενημέρωσης τίποτα δεν θα είναι όπως παλιά. Θα βρισκόμαστε συνεχώς μπροστά σε νέες προκλήσεις. Άλλωστε, ο έντυπος τύπος πάντα βρισκόταν μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις. Πάντα είχε ανταγωνιστές. Πάντα βρισκόταν σε αντιπαράθεση με άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τώρα, σήμερα είναι το διαδίκτυο. Και αυτή η νέα πρόκληση δεν πρέπει να μας τρομάζει. Ποιος ήταν και είναι αυτός ο έντυπος τύπος? Αρχικά θα αναφερθώ στον τύπο των μεγάλων συγκροτημάτων επιχειρήσεων με πανελλαδική κυκλοφορία. Αυτός λοιπόν ο έντυπος τύπος που κυριαρχεί σε εθνική κλίμακα, πολύ συχνά δέχεται πολιτικές επιρροές, υπηρετεί και εξυπηρετεί πολιτικά και κομματικά συμφέροντα. Όλες οι κυβερνήσεις θα ήθελαν να ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προβάλλει συνεχώς ειδήσεις και εικόνες βίας, δημιουργεί ανασφάλεια και πανικό, δημιουργεί επινοή, παραποιεί, αποκρύπτει ειδήσεις, διωγγώνει τα γεγονότα, κάνει την είδηση θέαμα, αποκόπτοντας την έτσι από το κοινωνικό της πλαίσιο και την πραγματικότητα, διακομπεύει ανθρώπους, καταστρέφει ζωές με επιδέξιους χειρισμούς, χειραγωγή τους αναγνώστες. Ο επαρχιακός τύπος όμως, όταν δεν ηγείται τις αθηναϊκές εφημερίδες, όταν δεν εξυπηρετεί κομματικά συμφέροντα και δεν μετατρέπεται σε έλλειπο πρόθεσης και προβολής επίδοξων πολιτευτών και επιχειρηματικών συμφερόντων, όταν είναι ανεξάρτητος, τότε γίνεται δύναμη δημοκρατικής έκφρασης που προκαλεί και προξενεί τον ελεύθερο διάλογο μέσα στις τοπικές κοινωνίες και έτσι γίνεται πολύτιμο πολιτισμικό αγαθό. Και επανέρχομαι στην ουσία. Δηλαδή της ελεύθερης έκφρασης και της δημοκρατίας που συνδέονται άμεσα με τη διάδοση της πληροφορίας. Ταυτόχρονα με την πρωτοφανή δυνατότητα ελεύθερης μετάδοσης των πληροφοριών που συντελέστηκε τον 20ο αιώνα, εμφανίστηκαν και οι δυνατότητες ελέγχου και χειραγώγησης της πληροφορίας. Η πληροφόρηση ήταν και είναι μια μεγάλη δύναμη εξουσίας πάνω στους ανθρώπους και κυρίως όταν συμμαχεί με πολιτικές εξουσίες, τότε καθαρά υπονομεύει τη δημοκρατία. Η δημοκρατία απαιτεί συλλογική ευφυΐα που είναι κάτι περισσότερο από άξιμα διαφορετικών γνωμών. Η δημοκρατία τρέφεται από το λόγο, τον αντίλογο και σκέψεις που εκφράζονται δημόσια.
Η δημοκρατία μόνο μπορεί να προστατεύσει τον πολίτη από την παραπληροφόρηση, τη χειραγώγηση και ο εργάτης της, ο δημοσιογράφος. Ποιος είναι όμως αυτός ο δημοσιογράφος? Ο δημοσιογράφος γνωρίζει τη μεγάλη ευθύνη που έχει για κάθε λέξη και πληροφορία που διοχετεύει στα μέσα ενημέρωσης. Γνωρίζει ότι η γνώση έχει τη δύναμη να αλλάξει τις αντιλήψεις της κοινωνίας. Ο δημοσιογράφος ζει μόνιμα υπό την επιτήρηση του κοινού και ελέγχεται και κρίνεται καθημερινά για τα λεγόμενά του. Και αυτό συμβαίνει σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του ζωής. Ο δημοσιογράφος αναζητά την αλήθεια και αυτό είναι πολλές φορές μια πολύπλοκη, επίπονη διαδικασία, γιατί η αλήθεια είναι πάντα πολύπλευρη και αυτό είναι μια μεγάλη και συνεχής πρόκληση για τη συνείδηση του δημοσιογράφου. Ο δημοσιογράφος δεν συμμαχεί με καμία εξουσία. Ο δημοσιογράφος δεν γράφει για να ευχαριστήσει ή να δυσαρεστήσει τους αναγνώστες του. Και αυτός είναι ο δημοσιογράφος που μετατρέπει τον παθητικό αναγνώστη σε πολίτη χειραφετημένο που μπορεί να υιοθετεί μια κριτική στάση απέναντι στα γεγονότα της καθημερινής επικαιρότητας. Και αυτό το δημοσιογράφο και αυτή τη δημοσιογραφία θα αναζητά και θα επιβραβεύει και θα στηρίζει ο πολίτης. Και αυτή η εφημερίδα θα αντέξει όλους τους ανταγωνισμούς, όλες τις οικονομικές κρίσεις και θα μπορεί συνεχώς να δημιουργεί θέσεις εργασίας. Η ποικιλία των μέσων ενημέρωσης σήμερα είναι πρωτοφανής. Και αυτό είναι πολύ καλό. Μπροστά μας έχουμε συνεχώς νέες προκλήσεις, γιατί όλα στη ζωή άλλωστε είναι μεταβατικές καταστάσεις. Οι κόσμοι της πληροφορίας συνειδητοποιούν ότι έχουν ανάγκη ο ένας τον άλλο. Ο έντυπος τύπος θα συνεχίσει να υπάρχει, γιατί έχει μια μακραίων ιστορία και υπάρχει ως ανάγκη στο συλλογικό ασυνείδητο. Και από την άλλη, ο διαδικτυακός λόγος θα είναι ο νέος τρόπος έκφρασης που συνεχώς θα εξελίσσεται τεχνολογικά και οι πολίτες θα έχουν τεράστια δυνατότητα επιλογής μέσω και πηγών πληροφόρησης. Ευχαριστώ. Δεν θα υπάρχει αντίστοιχη απάντηση, βεβαίως. Απλώς ας προκατατεθούν κάποιες.
κάνεις ακόμα. Θα ξεκινήσω μια παρατήρηση για την τοποθέτηση της κυρίας Βουλκέρη, η οποία με ιδιαίτερη ευγένεια απέφυγε τον όρο επαρχία και μιλούσε για περιφέρεια. Είναι κάτι το οποίο συνηθίζει τελευταία και θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν είναι ολοκληρωτικός περιοδιορισμός και περικυπάτω να πούνε τους χώρους, τους γεωγραφικούς χώρους εκτός κέντρων αποφάσεων. Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζονται το Δημό, τη Χοϊφρόνα, η Καστοριά, το Λασίτη, βέβαια. Και όχι με ποιον λεκτικό προσδιορισμό λέγονται επαρχία. Πέστε μας επαρχία, επαρχιώτες είμαστε. Δεν μας πειράζει καθόλου. Ευχαριστώ. Ποιος άλλος, και κλείτε όταν μιλάτε και μην μιλήσετε. Με τον τρόπο να κλείσουμε λίγο, εντάξει. Τι μάλλον, ποιος άλλος, θέλει να πάει εδώ. Τις αγοραίες μπούλες. Κύριος, θα ακούμε. Θα ήθελα να παρατηρήσω το εξής. Είπατε κάποια στιγμή ότι στο περιφερειακό... Είπατε υπό... στην κυρία Βουλκέρη, να ναι, σωστά, στην κυρία Βουλκέρη. Λοιπόν, ότι δεν υπάρχουν προβλήματα με τις ψεύτικες ειδήσεις. Θα σας περιγράψω πολύ σύντομα. Τίποτε, δηλαδή, ότι περιορίζονται, αυτό κατάλαβα τουλάχιστον, δηλαδή ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στις πανελλήνιες, δεν συμβαίνει τόσο πολύ στην περιφέρεια. Αυτό κατάλαβα. Κι όμως, δυστυχώς συμβαίνει κάτι τέτοιο και μάλιστα όταν είναι τόσο εύκολο να διαψευστεί, δηλαδή είμαστε παρόντες στα γεγονότα, τα περιγράφουμε, τα καταγράφουμε και με βίντεο και βγαίνει δελτίο τύπου. Παραδείγματος χάρη από το Δημαρχείο συγκεκριμένα είχε γίνει αυτό σε ένα πρόβλημα το οποίο υπήρχε με τη διαχείριση των απορριμμάτων και η Δήμαρχος περιέγραφε μια άλλη κατάσταση η οποία δεν υπήρχε. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας τη μαζικότητα του ηλεκτρονικού τύπου, προσπαθώντας να πείσουν ένα μέρος των αναγνωστών οι οποίοι δεν ήταν παρόντες. Οπότε είναι το ένα δημοσίευμα και το άλλο και όποιος θέλει επιλέγει. Να διευκρινίσω. Το μικρόφωνο παρακαλώ. Ναι, αφού είμαστε και εδώ, γιατί να διευκρινίσω. Δεν είναι τόσο άγγιες και οι περιφερειακές εφημερίδες. Σαφώς θα υπάρχουν ψευδή γεγονότα. Έχει διαφορά. Δηλαδή το ψευδές γεγονός, γιατί τώρα είπατε για τα σκουπίδια και αυτό υπάρχει και σε άλλες περιφέρειες που όντως είναι τόσο έντονο, το βλέπει ο περαστικός και οι τοπικές αρχές σιωπούν ή βγάζουν άλλα γεγονότα ή παίρνουν δελτία τύπου από την κεντρική διοίκηση και λένε αυτά χωρίς να τα επεξεργαστούν. Αυτό είναι ένα ψευδές γεγονός για το οποίο εγώ δεν μίλησα, γιατί το ψευδές γεγονός προφανώς λέω ότι δεν τολμούν να το πούν, αλλά όταν θα το πούν εκ των πραγμάτων θα διαψευστεί επωνύμως και με αντικειμενικά κριτήρια κλπ. Δεν υπάρχει το θέμα τόσο έντονα, γιατί δεν έκανα έρευνα και μάλιστα για να μιλήσουμε γενικά ανάλογα με την εφημερίδα, ανάλογα με την περιοχή, με πώς δημοσιογραφία, δεν μπορούμε σε γενικές γραμμές και στις πανελλήνιες εφημερίδες και στις περιφερειακές εφημερίδες, θα επιμένω εγώ στον όρο, γιατί και οι όροι προσδιορίζουν την ψυχολογία μας. Και γι' αυτό εγώ επιμένω και στον όρο, δεν θα το πω επαρχία, θα το πω περιφέρεια, γιατί αυτό είναι ο γενικός όρος που υπηρετεί. Λοιπόν, εκεί δεν υπάρχουν, τα ψευδή γεγονότα θα υπάρχουν, αλλά δεν ξέρουν. Οι μεταλλήθειες είναι κυρίως σε θέματα πολιτικής φύσεως που μπορεί να παρισφρήσουν και σε μια περιφερειακή εφημερίδα για να τα λέμε τα πράγματα όπως πρέπει και να μην τα ωραιοποιούν.
και εμείς ευχαριστούμε την, για τη συμμετοχή σας, την προθέτωσή σας και... Εγώ διαπίστωση ήθελα να κάνω. Ενθουσιασμένος από την πορεία του συνεδρίου μας, ήθελα να συγχαρώ την ένωσή μας στον πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για αυτή την ωραία πρωτοβουλία. Να συγχαρώ λοιπόν για αυτή την πολύ ωραία διοργάνωση. Διαπίστωση δεύτερη ότι σύμφωνα με αυτά που άκουσα και από τον αξιότιμο κύριο καθηγητή και από τους υπόλοιπες ομιλήτριες και ομιλητές, πρέπει μάλλον να διανύουμε την εποχή της μεταλήθειας και όχι της αλήθειας. Να πω ότι αυτή η οικονομική κρίση έχει μεταμορφωθεί σε μια κοινωνικο-οικονομική κρίση και σε μια κρίση των θεσμών μεταξύ άλλων και της δημοσιογραφίας. Δυστυχώς έχω την εκτίμηση, μπορεί να είναι μόνο δική μου ή να είναι ολίγων, αλλά ότι περνάει κρίση και ο θεσμός της δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς είναι επίπλαστη η δημοκρατία. Οι δημοσιογράφοι, τουλάχιστον οι υγιείς δυνάμεις, όσες έχουν απομείνει στον χώρο, πρέπει να δώσουμε μία μάχη για να στηριχθεί η αλήθεια και η πραγματική δημοκρατία. Νομίζω ότι η ΕΣΕΤ, με τις λίγες δυνάμεις που έχει, αλλά με τη μεγάλη ψυχική δύναμη, μπορεί να το κάνει αυτό και το κάνει αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Μία λέξη εγώ, πίστευτε λίγο. Ευχαριστώ για την παρέμβαση αυτή, πραγματικά, ακροτελέσια παρέμβαση. Η εποχή μας είναι εποχή μεταλήθειας, όπως το προσδιορίζει η Τέσσα, αλλά ταυτόχρονα διέρχεται μια κρίση το πολιτικό σύστημα στο εσωτερικό ενός διακυβεύματος που είναι οικονομικής τάξης. Η οικονομία στην εποχή μας συμπαρασύρει τόσο τη δημοκρατία που μετατρέπεται σε μεταδημοκρατία, όπου δηλαδή προβάλλονται ολιγαρχικότητες, συστήματα αυτοαναφοράς, παιχνίδια εξουσίας, και από την άλλη μεριά η πολιτική μετατρέπεται σε βιοπολιτική που έχουμε να κάνουμε με μια κατακόρυφη αλλαγή του ελέγχου, ο οποίος γίνεται άμεσος, ειδικός,